Όπως μπορείτε όμως να δείτε, έχει έρθει η Μαρία Κύρκου δίπλα μου. Πήγα να σου πω Μέρη τώρα από πριν. Δεν πειράζει. Δεν ακούω και ναι. Σε Μέρη. Μαρία Μαράκη Μαριό. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά και καλή στο στούντιο, γιατί δεν τα έχουμε πει εντός στούντιου. Δεν έφτασαν οι ευχές με το χορό και τα. Εντάξει, οι ευχές ποτέ δεν είναι πολλές. Το ξέρεις. Όσες ευχές παίρνουμε, μάζευε τις καλές είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα, αθλητισμός, καλεσμένοι και εξαιρετικό άθλημα νομίζω. Έκπληξη, ναι. Θα το πάμε να δούμε το βιντεάκι να το αποκαλύψει. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση, ωραία, ναι. Για πάμε. Ούτε ιατρικό πρόβλημα, ούτε αναπήδηση, ούτε διαπέραση. Ούτε βελτιστήριο των 3 μέτρων. Όλα αφού ολοκληρωθεί η βολή. Περάστε πίσω παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, μικρή Ρομπέντο Δασόν θα γίνουμε. Μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη, σωστά. Και μιλάμε για τοξοβολία. Μιλάμε για τοξοβολία σήμερα. Εκπληκτικό άθλημα έχω να πω εγώ. Εκπληκτικό άθλημα το οποίο, όπως λέμε πάντα, Χριστόφορε, δεν είναι πάρα πολύ ευρέως δεδομένο και γνωστό. Οπότε εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Σωστό, και είμαστε εδώ με εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίους θα καλησπερίσεις. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μάγκο. Καλησπέρα. Και τη Ρεγκίνα τη Φίλη. Γεια σας. Αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Πρωτοπόρος Ιωαννίνων. Σωστά. Και το τόξο τους. Και το τόξο όπως βλέπετε. Αυτό είναι το τόξο μου, ναι. Δεν είναι καινούριο στη λυθιά μου στο στούντιο, δεν θα το κρατήσουμε δυστυχώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έχω να πω εγώ. Είναι. Και θα πρέπει να τα συζητήσουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και είδα και το στήσιμο έξω που έκανε εδώ ο κ. Παναγιώτης, είναι μια γιορτελίστρια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Είναι υπέροχο άθλημα, το είδαμε και πιο κοντά. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε, Μαρία? Δεν πιστεύω να φοβάσαι με το τόξο εδώ, Χριστόφορε. Όχι, μωρέ, εντάξει. Έτσι. Ακόμα έτσι δεν πειράζει, νομίζω. Άμα σε σημαδεύει άλλος, μάλλον πρέπει να φοβάσαι όμως. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάποια βασικά πράγματα για το τοξοβολία τώρα, κύριε Παναγιώτη. Καταρχήν, είναι Ολυμπιακό άθλημα, έτσι? Ναι, το συγκεκριμένο είδος τόξου, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών τόξα. Οι βασικές κατηγορίες είναι το παραδοσιακό, το αντίκυρτο ή Ολυμπιακό τόξο και το compound ή σύνθετο τόξο, το οποίο είναι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά, το οποίο έχει δικό του πρωτάθλημα, αλλά το μόνο εγκεκριμένο πτηδό είναι το αντίκυρτο και γι' αυτό λέγεται και Ολυμπιακό. Ωραία. Μάλιστα. Εμείς με αυτό ασχολούμαστε. Οι περισσότεροι στο σύλλογο έχουμε και έναν που ασχολείται με το compound στο δικό του πρωτάθλημα, το σύνθετο τόξο. Άρα αυτό είναι λοιπόν αυτό που έχουμε και εμείς εδώ, είναι το αντίκυρτο Ολυμπιακό τόξο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έτσι μικρή παρατήρηση ότι είναι από τα πιο παλαιά αθλήματα στην Ολυμπιάδα η τοξοβολία, με πρώτη συμμετοχή το 1900, παρακαλώ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έτσι δεν είναι? Φοβερή ιστορία. Ναι, σε όλες τις Ολυμπιάδες, πλην μία δηλαδή. Έχει μεγάλη ιστορία. Για ένα μικρό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, αφαιρέθηκε το 1920 από το Ολυμπιακό πρόγραμμα και το 1972 στο Μόναχο ξαναεπανήλθε σε αυτή τη μορφή, γιατί παλιότερα τα τόξα είχαν λιγότερη τεχνολογία. Σε αυτή τη μορφή επανήλθε τότε. Ωραία και... Χριστόφορε, δεκαετίες ιστορίες τοξοβολία. Και όχι μόνο σαν άθλημα, έτσι και παλαιότερα
χρησιμοποιούταν, είναι ευρέως η... Ναι, ξεκίνησε σαν όπλο εξεύρεσης τροφής, μετά χρησιμοποιήθηκε σε πολέμους, άρχισε να ξεπέφτει όταν ανακαλύφθηκε η πυρίτιδα. Σωστό. Και από εκεί και πέρα άρχισε να χρησιμοποιείται σαν περισσότερο σαν άθλημα παρά σαν όπλο. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και ένα άθλημα το οποίο απευθυνόταν, εντάξει τώρα είναι αναλόγως και τις εποχές, σε ευγενείς, γιατί βλέπαμε... Οι πάντες θα μπορούσαν να έχουν τόξο, αλλά όπως και σήμερα με την εξέλιξη των όπλων, τα εξελιγμένα όπλα πάντα οι ευγενείς τα είχαν. Οπότε ήταν όταν η εποχή ήταν που θεωρούνταν εξελιγμένο όπλο το τόξο και δεν ήταν το σπαθί που ήταν πιο πίσω, προφανώς τα είχαν οι πιο δυνατοί, οι πιο ευγενείς και τα χρησιμοποιούσαν αυτοί. Πολύ ενδιαφέρον, Χρυσόφη. Είναι εξαιρετικό άθλημα, εγώ το παρακολουθώ να πω. Στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή το παραδοσιακό τόξο έχει ολόκληρη ιεροτελεστία με πολύ σοβαρή τελετή, με πολύ σοβαρό κόσμο, με επίσημους, γίνεται ολόκληρη ιεροτελεστία. Με... Χρυσόφη, σε χτυπήσαμε ακριβώς, φλέβα, Είπε τη μαγική λέξη, Ιαπωνία. Είπε μαγική λέξη, Ιαπωνία. Και παρολυμπιακό άθλημα βέβαια, το λέμε συνέχεια. Ναι, έχουμε στο πρωτάθλημά μας, συμμετέχουν και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν κανένα 2-3 αθλητές ΑΜΕΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο κανονικό πρωτάθλημα, στην πρώτη εθνική κατηγορία και πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε και μια συμμετοχή στην Ολυμπιάδα τώρα που μας πέρασε της Βραζιλίας, τη Δωροθέα, την Πιμενίδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στις Ολυμπιάδες μας εκπροσωπήσαν στην Παραολυμπιάδα η Δωροθέα και η Ευαγγελία Ψερά στην κανονική Ολυμπιάδα. Οι υπόλοιποι αθλητές, ένας άντρας έχασε τη συμμετοχή του για κάτι χιλιοστά βαθμών. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Και προσπαθούμε όλοι να ανεβάσουμε το επίπεδο, μπας και έχουμε κάποιες ακόμη συμμετοχές. Και να πούμε ότι η Ευαγγελία ψάρα ή ψαρά τονίζεται, δεν ξέρω. Εντάξει, ψάρα, όπως και να το τονίσουμε. Η Ευαγγελία. Ναι, η Ευαγγελία πλέον είναι τόσο γνωστή, έχει συμμετοχή σε 5-6 Ολυμπιάδες. Οπότε... Ναι, 5 Ολυμπιάδες ήταν της Ευαγγελίας. Φαντάσου πόσα χρόνια προπόνηση και υπομονή χρειάζεται, Χριστόφορε, για ένα τέτοιο. Ναι. Και βέβαια, νομίζω βαδίζουμε, έχουμε την επόμενη Ευαγγελία εδώ με τη Ρεγκίνα. Θα πάμε τώρα να ρωτήσουμε λεπτομέρειες αθλητικές. Ναι, τη Ρεγκίνα, η οποία θέλω να μας πει έτσι πώς ξεκίνησε με την τοξοβολία, πώς πλέχτηκες. Επειδή ήταν ο μπαμπάς μου στην τοξοβολία και τον έβλεπα και μου άρεσε που τον έβλεπα, του είπα ότι ήθελα να πω κι εγώ και πήγα και μου άρεσε μετά. Πόσο χρονών ξεκίνησες? 8. 8 ετών. Να πούμε ότι ο μπαμπάς της Ρεγκίνας είναι ο κύριος Φίλης, ο Νίκος, προπονητής του συλλόγου, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Να σε διορθώσω λίγο, δεν είναι ο μόνος προπονητής. Ένας από τους προπονητές, επειδή είχαμε ένα προβληματάκι με το βασικό προπονητή μας, ο οποίος είχε κάποια οικονομικά προβλήματα και αναγκάστηκε να πάει να δουλέψει στη Γερμανία για κάποιο διάστημα. Αναγκαστήκαμε κάποιοι αθλητές της Α' Εθνικής να τον αντικαταστήσουμε, κάνοντας κάποια σεμινάρια προπονητικής ομοσπονδίας, ώστε να καλύπτουμε το διάστημα που λείπει ο προπονητής μας. Σημαντική λεπτομέρεια. Και για πες, Ρεγκίνα, λοιπόν, εσένα πώς είναι όλη αυτή η εμπειρία να είσαι με το τόξο? Επειδή είναι ένα πολύ ασυνήθιστο άθλημα αυτό, είναι λίγο περίεργη η εμπειρία, αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η εμπειρία. Και μου αρέσει γενικά. Τι σου λένε οι συμμαθητές σου, φοβούνται? Όχι. Όχι? Όχι, εντάξει. Πηγαίνεις και σε αγώνες? Ναι, τώρα δεν έχω πάει σε πολλούς, έχω πάει σε ένα-δυο. Αλλά εντάξει, τώρα κάνουμε προπόνηση για να πάμε και σε άλλους. Τι είναι αυτό που σου αρέσει έτσι περισσότερο στην τοξοβολία? Ότι είναι ένα συνήθιστο άθλημα και... Είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι, ξεχωριστό και δεν το κάνεις εύκολα. Αυτό. Να πούμε βέβαια ότι στην τοξοβολία έτσι σκοπός είναι να μαζεύεις πόντους, σωστά? Μαζεύεις πόντους με βάση... Ναι. Το στόχο το γνωστό. Ναι, υπάρχουν 10 ομόκεντροι κύκλοι. Κάθε κύκλος παίρνει από ένα πόντο όσο πάμε προς το κέντρο. Το κέντρο είναι 10, ο τελευταίος κύκλος είναι 1. Και από εκεί και πέρα, όπου καρφωθεί το βέλος, παίρνεις και τον πόντο τον αντίστοιχο. Το βασικό για τα παιδιά είναι ότι πέρα από το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί κάποιον που έχει τόξο, γιατί τηρούνται απαραίτητα και απαρέγκλητα οι κανόνες ασφαλείας. Και στις προπονήσεις και στους αγώνες είναι το α και το ω της προπόνησης η ασφάλεια. Το θέμα είναι ότι βοηθάει τα παιδιά πολύ να
να βρίσκουν την τεχνική της αυτοσυγκέντρωσης. Δηλαδή, όταν κάνεις τοξοβολία, είσαι εσύ και το κέντρο του στόχου. Που σημαίνει ότι σώμα, εγκέφαλο, σκέψη, όλα είναι focus. Οπότε βοηθάει πολύ τα παιδιά στο να επικεντρωθούν στο αντικείμενο που ασχολούνται εκείνη τη στιγμή. Και αυτοπιθαρχία, φαντάζομαι, να μπορέσει. Ναι. Όλα αυτά συνδύνουν σε αυτό. Συγκλίνουν στο να μπορέσει ο άνθρωπος να επικεντρωθεί στο στόχο του. Και αυτή η τεχνική μαθαίνεται και για τα υπόλοιπα της ζωής. Σωστό. Όταν ξέρεις την τεχνική να αυτοσυγκεντρωθείς, να ελέγξεις το σώμα σου και τον εγκέφαλό σου και όλο σου το είναι προς το στόχο που έχεις βάλει, το χρησιμοποιείς και στην υπόλοιπη ζωή σου. Είναι βασικό αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα πάνω σε αυτό που λέει εδώ ο κύριος Παναγιώτης. Γιατί είναι και λίγο κάποια πράγματα παρεξηγημένα. Θεωρεί κάποιος ότι, και εμείς θα μπορούσαμε να το πούμε, Χριστόφορε, που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε παρακολουθήσει μια προπόνηση, ότι είναι μόνο αυτό. Δεν θα πρέπει να υπάρξει και μια πολύ καλή σωματική φυσική. Έτσι, μπράβο. Εκεί θέλω να το πάω. Λοιπόν, είναι τρόπος εγκύμασης. Να σας πω, όσοι δεν ξέρουν από τοξοβολία, είναι λογικό επειδή βλέπουν τους αθλητές να είναι σταθεροί και να κάνουν αυτή την κίνηση. Θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πολύ απλό πράγμα, σαν να κάθεις στον καναπέ σου. Στη διαφορά με τα άλλα αθλήματα είναι εμείς γυμναζόμαστε για να μείνουμε σταθεροί. Είναι πολύ δύσκολο το να μείνεις σταθερός, βάζοντας μια δύναμη, ας πούμε αυτό το τόξο τώρα για να το τραβήξεις, πρέπει να βάλεις 20-22 κιλά δύναμη. Α, μάλιστα. Για να τραβήξεις 22 κιλά επί 72 φορές που είναι ο αγώνας, συν άλλες 15-20 φορές που είναι η προθέρμανση πριν τον αγώνα, θα πρέπει να έχεις κάνει τέτοια προπόνηση στον πάγκο στα βάρη, που είναι σοβαρό το θέμα της προπόνησης και της μυϊκής και της σωματικής δύναμης. Επίσης, το καλό που έχει το τόξο είναι ότι η ρεγκίνα δεν μπορεί να τραβήξει 20 κιλά βάρος χορδής. Γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα στα τόξα να τα χτίζουμε ανάλογα με τη δύναμή μας και ανάλογα με την πρόοδό μας να τα δυναμώνουμε. Δηλαδή, ξεκινάει η ρεγκίνα με ένα εκπαιδευτικό τόξο το οποίο έχει 5 κιλά δύναμη στη χορδή. Όταν αρχίσει και δυναμώνει, θα πάει στα 7, στα 10, στα 15. Και όταν θέλουμε να πάμε στους αγώνες που ο στόχος είναι στα 70 μέτρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω την αποστάση. Ναι. Ναι, υπάρχουν δύο πρωταθλήματα, θα σας πω. Θα χρειαστεί μεγάλη δύναμη. Ναι. Υπάρχουν δύο πρωταθλήματα λοιπόν. Ένα το 18 μέτρων που είναι το χειμερινό, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κλειστό χώρο μεγαλύτερο από τόσα μέτρα. Και το ανοιχτό χώρο που είναι στα 70 μέτρα ο στόχος από τη γραμμή βολής. Δύο ξεχωριστά πρωταθλήματα. Γίνονται περίπου με τον ίδιο τρόπο. Μαζεύεις πόντους και στο ένα και στο άλλο. Και υπάρχουν μετά και τα ατομικά και τα ομαδικά. Τα οποία είναι οι ατομικές κόντρες μεταξύ δύο παιχτών, ανά δύο παίχτες, ο νικητής πάει διάδα κτλ. Αυτό λέγεται Ολυμπιακός γύρος. Έτσι γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες. Και υπάρχει και το ανοιχτό, το ομαδικό το πρωτάθλημα, το οποίο είναι τρεις παίχτες από κάθε ομάδα. Και υπάρχει και το μεικτό, το οποίο είναι δύο άντρες και μια γυναίκα ή δύο γυναίκες και ένας άντρας, που είναι το μεικτό ομαδικό. Ανοιχτό ομαδικό, αυτό εγώ δεν το γνώριζα, ναι, από την αλήθεια. Τα ομαδικά υπάρχουν και στους Ολυμπιακούς, έτσι. Ναι. Για το μεικτό που είναι. Το μεικτό, όχι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Ναι. Στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν νομίζω. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει σίγουρα μεικτό ομαδικό. Πολύ σημαντικό αυτό να συμμετέχει δηλαδή και άντρας και γυναίκα. Δείχνει ότι δεν είναι καθαρά ένα αντρικό άθλημα, δεν είναι παρεξηγημένο, όπως λέμε πάντα. Θα σας πω ότι οι κορεάτισες είναι από πάρα πολλούς άντρες στις παγκόσμιες εθνικές καλύτερες. Μόλις. Είναι και γυναικεία υπόθεση το ξεβολία. Έτσι, Ρεγκίνα. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, να αναφέρω το οριστικό αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα Πανιώνιος. Σωστά, γιατί έπαιζε και ο ΠΑΣ. Λοιπόν, κερδίσαμε λοιπόν 1-0. Πολύ καλά, μπράβο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Και επίσης να αναφέρω. Του Αλέξη του Μιχαήλ. Ναι. Μπορώ να του δώσω χαιρετισμούς. Είναι πολύ καλός μου φίλος και εξαιρετικός. Εννοείται, να το πω. Όσο όλα τα παιδιά. Να πούμε συγχαρητήρια. Ωραία συγχαρητήρια στην ομάδα, στον προπονητή, τον κύριο Πετράκη. Και να δώσουμε και την ευχή του 17. Μακάρι να μπορέσουμε να τους έχουμε και εδώ. Εννοείται. Θα πω όμως και το αποτέλεσμα του ατρόμητου Σκέρκυρα 1-4, παρακαλώ. Το οποίο αφορά και εμάς και τη βαθμολογία. Αφορά και εμάς. Όλες οι επιτυχίες
της πόλης μας, όλα τα αθλήματα είναι... Συγχαρητήρια, στα παιδιά πάνε πολύ καλά και ελπίζουμε ωραία. Να είμαστε ανοιχτή πρόσκληση. Ακόμα ψηλότερα. Μακάρι, πάρα πολύ ωραία. Εσύ ξέρεις τον Αλέξη το Μιχαλή. Ανοιχτή πρόσκληση. Όχι εγώ, εγώ τα άλλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια και πάλι, ναι, μια μικρή παρένθεση. Κλείνει, επιστρέφουμε στην τοξοβολή. Έτσι, μπράβο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Ρεγκίνα. Ναι. Πόσες φορές τη βδομάδα κάνεις προπόνηση, Ρεγκίνα? Δεν έχω κάποια, ας πούμε, καμιά φορά πάω δύο, καμιά mm-hmm. φορά πάω τρεις. Αλλά συνήθως πάω δύο. Mm-hmm. Πάω μαζί με τους άλλους. Δύο φορές. Άλλα παιδιά, εκεί πόσα περίπου παιδάκια είστε? Είμαστε γύρω στα 10, 15 κάπου εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά εντάξει, είναι λίγο μεγαλύτερα. Mm-hmm. Εσύ όμως δεν πτωείσαι, δεν σε πειράζει. Όχι. Έτσι, τη βλέπεις να πτωείτε. Έτσι, μπράβο. Είναι μια χαρά. Και για πες μας, ξεκινάει η προπόνηση. Το πρώτο πράγμα που κάνετε τι είναι? Κάνουμε διατάσεις για να ζεσταθούμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Δηλαδή, να έχει φυσική κατάσταση που λέγαμε πριν, ότι δεν είναι απλά παίρνω ένα τόξο και... Mm-hmm. Εσύ μας είπες ξεκίνησες από τα 8, έτσι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι φαντάζομαι, κύριε Παναγιώτη, μπορούν και από πιο μικρή ηλικία να ξεκινάνε τα παιδιά. Τι? Αν κάποιος δηλαδή μας ακούει και θέλει να ξεκινήσει. Περίπου στα 8, γιατί το θέμα είναι με τα τόξα. Δεν πρέπει το τόξο να υπερβαίνει το ύψος του αθλητή. Και επειδή τα τόξα δεν μπορεί να είναι πολύ μικρά, δηλαδή τα δικά μας τα εκπαιδευτικά. Υπάρχουν και τόξα που είναι για πολύ μικρές ηλικίες. Αλλά τα δικά μας εκπαιδευτικά τόξα, γιατί στην αρχή τα παιδάκια δεν τα υποχρεώνουμε να αγοράσουν δικό τους τόξο, μέχρι να δουν γιατί είναι κάποια έξοδα. Είναι, ξέρω εγώ, 200 ευρώ, ας πούμε, πάνω mm-hmm. κάτω mm-hmm. το πρώτο τόξο. Έχουμε δικά μας τόξα εμείς στο σύλλογο εκεί πέρα και για να ταυτίζεται το τόξο με το ύψος του αθλητή, περίπου στα 7-8 χρονών αρχίζουμε και παίρνουμε παιδάκια ώστε να μπορούν και να κατανοούν τους κανόνες ασφαλείας, mm-hmm. να μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί δεν είναι απλά βάζω τα παπούτσια μου και τρέχω. Ναι, σωστό. Σωστό. Αυτό που λέμε πάντα. Χρειάζεται και ασφάλεια και από όλα. Και βέβαια νομίζω ότι δεν έχει και όριο ηλικίας ανώτερο. Αυτό έτσι. Σε ανώτερο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελλάδα, υπάρχει άνθρωπος που είναι πάνω από 60 χρονών. Mm-hmm. Όπως είπαμε, τα τόξα τα χτίζουμε ανάλογα με τις δυνάμεις που έχουμε και αναπτύσσουμε τεχνική ανάλογα με τη δύναμη του τόξου. Mm-hmm. Και μπορούμε να ρίχνουμε μέχρι που να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να τεντώσουμε 5 κιλά χορδί, που είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Υπάρχουν αγώνες βετεράνων δηλαδή για πιο μεγάλες ηλικίες? Βετεράνων αγώνες όχι, δεν υπάρχουν, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής mm-hmm. οποιασδήποτε ηλικίας και οποιασδήποτε κατάστασης. Γιατί mm-hmm. έχουμε δύο κατηγορίες, την πρώτη εθνική, οι οποίοι πρέπει να περάσουν ένα όριο πόντων και πάνω. Και τους υπόλοιπους. Σαν προκριματικά δε που γίνονται δηλαδή. Όχι προκριματικά, γίνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα meetings. Όποιος πετύχει το 5-15 που λέμε εμείς ή 5-10 σκορ, ανεβαίνει στην Α' Εθνική και αυτό, αν το φέρνει μία φορά το χρόνο, διατηρείται στην Α' Εθνική, αλλιώς ξαναπάει στη Β'. Α, ωραία. Οπότε ο καθένας που δεν μπορεί να φέρει το 510 γιατί είναι αρκετά δύσκολο, απλά παραμένει στη Β' Εθνική και παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με οποιοδήποτε σκορ φέρει. Mm-hmm. Και εξάλλου, συγγνώμη, στους Ολυμπιακούς mm-hmm. και στους Παραολυμπιακούς βλέπουμε πάρα πολλούς αθλητές και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Ίσως και εμπειρικά αυτοί οι αθλητές είναι και πιο έτοιμοι. Ναι, έτσι. Εντάξει, σαφέστατα. Και δεν ξέρω αν γίνονται αγώνες εδώ στην πόλη καθόλου. Εδώ στην πόλη έχουμε προβλήματα σοβαρά με τους χώρους. Πώς μας φέρει η κουβέντα πάλι εκεί πέρα. Η κουβέντα θέλουμε να δυστυχώς. Δεν είναι ούτε καν για προπόνηση δηλαδή, ούτε καν για έναν απλό αγώνα δικό μας, όχι συμμετοχή. Να φανταστείτε ότι έχουμε κάνει δύο πανελλήνιους αγώνες και αναγκαστήκαμε να πάμε στο κλειστό γυμναστήριο του γυμνασίου της Πάργας. Στην Πάργα πέρυσι, ναι. Γιατί εδώ δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρο. Ναι. Τώρα έχουμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, ότι τα κλειστά γυμναστήρια για τη χειμερινή σεζόν, γιατί για το ανοιχτό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο εύκολο τα πράγματα, δεν έχουν επιστοποίηση τα γυμναστήρια για αγώνα τοξοβολίας, οπότε έχουμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Δηλαδή και χρόνο να βρούμε σε κάποιο κλειστό γυμναστήριο δεν έχει την πιστοποίηση. Δεν υπάρχει πιστοποίηση. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες ασφαλείας, φαντάζομαι, ναι, έτσι. Ναι, οι οποίοι
ζητούνται από τον περασμένο χρόνο και οι διοικήσεις των γυμναστηρίων δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα χαρτιά ή δεν έχουν τις προδιαγραφές, δεν ξέρω ακριβώς, πάντως δεν υπάρχει προσπαθήση. Ναι. Τα εδώ γνωστά, πάντως, δυστυχώς, προβλήματα. Επειδή βλέπουμε φωτογραφίες, είδαμε και εξωτερικό χώρο. Δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να διοργανώσουμε έτσι κάπου σε εξωτερικό χώρο ή λόγω καιρού έτσι δυσκολευόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι. Για να δείτε. Για να υπάρχει ένα πρόβλημα. Πέρα από το πρόβλημα του καιρού των Ιωαννίνων που θα πρέπει να κάνουμε από 25 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου, ξέρω εγώ. Όταν βρέχει. Γιατί κάτι μεσημεράκι και εκεί την τρώμε την ώρα. Το πρόβλημα είναι ότι κοστίζει. Οι αγώνες γίνονται με έξοδα του κάθε συλλόγου που τους διοργανώνει. Ένας αγώνας κοστίζει περίπου στις 2.000 ευρώ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα σύλλογο σαν το δικό μας που στηρίζεται μόνο στις συνδρομές των αθλητών. Δεν έχει καμία βοήθεια ούτε από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ούτε από αυτοδιοίκηση, ούτε από την πολιτεία, από κανέναν. Δεν έχουμε χορηγούς, γιατί δεν είναι ένα άθλημα το οποίο μαζεύει χιλιάδες κόσμο κτλ. Και αναγκαζόμαστε να είμαστε πολύ περιορισμένοι στο αν θα κάνουμε αγώνα ή όχι, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε αυτά τα χρήματα. Συμμετέχετε όμως, πηγαίνετε. Αλλά συμμετέχουμε ένα λοιπό σε αγώνες, ναι. Διακρίσεις μεγάλες που είχατε. Στο περσινό πρωτάθλημα του κλειστού χώρου, το ομαδικό μας, που αποτελούνταν από μένα, τον Στέφανο, τον Κικόπουλο και τον Νίκο, τον Φίλη, πήραμε τη δεύτερη θέση πανελλήνια στο ομαδικό. Πάρα πολύ σημαντική διάκριση. Σημαίνει μετάλλιο, ναι. Και επίσης, κατά καιρούς, σε διάφορα meeting, παίρνουμε κάποιες πρωτιές, κάποιες θέσεις στο βάθρο, στο ατομικό. Τέλεια. Και εγώ θέλω να ρωτήσω την Ρεγκίνα, πριν περάσουμε σε 2-3 πιο, ακόμα πιο τεχνικά θέματα, γιατί εντάξει, εγώ ξέρω με τα τεχνικά θέματα... Εσύ είμαι να ακούσει Ιαπωνία, κατευθείαν και τόξο και αυτά. Εντάξει, καλά. Ορίστε, είδες ότι δεν με αφήσει να ρωτήσω τώρα, μου κόβεις τα φτερά, πάνω να ρωτήσεις τη Ρεγκίνα, ας πούμε, και δεν έτσι. Λοιπόν, πες μου λίγο, Ρεγκίνα, έτσι τώρα εσύ που έχεις μπει για τα καλά και ασχολείσαι με την τοξοβολία, ποια είναι το όνειρά σου, έτσι, πώς έχεις φανταστεί τον εαυτό σου, ας πούμε. Έχεις φανταστεί να πηγαίνεις και σε Ολυμπιάδα, ας πούμε, ή... Έχω φανταστεί πρώτα να πηγαίνω, να πάω σε πάρα πολλούς αγώνες εδώ και μετά έχω φανταστεί να πάω και στην Ολυμπιάδα. Αυτό. Οπότε θέλεις να φέρεις, ας πούμε, ένα χρυσό στα Γιάννα. Αφού πάω πρώτα, θέλω να πάω σε πολλούς αγώνες εδώ πέρα, στην Ελλάδα και μετά θέλω να πάω και στους Ολυμπιακούς. Και επειδή μας βλέπουν και πάρα πολλά παιδιά από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι, αν έρχονταν κάποιος τώρα και σε έλεγε, ξέρεις Ρεγκίνα, σε είδα που κάνεις το ξεβολέ και θέλω να ξεκινήσω κι εγώ, τι θα του έλεγες, να ξεκινήσει? Ναι, θα του έλεγα να ξεκινήσει γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα και θα αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και θα τους άρεσε αυτό. Έχεις και φίλους και φίλες, φαντάζομαι, εκεί πέρα. Ναι. Είπαμε, είναι μία άλλη διέξοδο σε ένα εντυπωσιακό άθλημα, το οποίο, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα πιο τεχνικά. Είπαμε, είναι στα 70 μέτρα η απόσταση στους Ολυμπιακούς. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος που ξέρουμε μέχρι πόσο μπορεί να πάει ένα βέλος, ας πούμε, ή κάποια ταχύτητα? Όπως είπαμε, το τόξο χτίζεται, η δύναμή του δηλαδή, η δυνατότητά του να στείλει το βέλος μακριά, πάει ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να το τεντώσει. Οπότε αυτό, η απόσταση βολής, το μακρύτερο που μπορεί να στείλει, ποικίλει από τόξο σε τόξο. Το τόξο της Ρεγκίνας θα το πάει στα 60 μέτρα, το δικό μου θα το πάει στα 200. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το τόξο ρίχνει τόσο. Ναι, απλά εμείς προσπαθούμε, όταν ανεβάσουμε το επίπεδό μας, να έχουμε ένα τόξο αξιοπρεπές, να ρίχνει στα 70 μέτρα, ώστε να μην κάνει μεγάλη καμπύλη στη βολή, γιατί αν κάνει μεγάλη καμπύλη, επηρεάζει ο αέρας, παίρνει το βέλος, το πάει αλλού. Οπότε όσο πιο δυνατό βέλος είναι, τόσο πιο τόξο είναι, πάει το βέλος ευθεία, ώστε να μην επηρεάζεται από αυτά τις καιρικές συνθήκες. Είναι ολόκληρη επιστήμη, Μαρία, έτσι, μπαίνουν πολλά πράγματα μέσα, έτσι. Όχι, το λέω γιατί αυτό που είπες και εσύ, μπορεί εμείς κάποιοι να βλέπουμε στην τηλεόραση στους Ολυμπιακούς, ας πούμε. Εντάξει, πάει ο άλλος, τραβάει ένα βέλος, αυτό. Πρέπει να υπολογίσει τον αέρα, την απόσταση. Είναι παρεξηγημένα αυτά τα αθλήματα, Χριστόφορε, όλα αυτά τα σπορ, δηλαδή που δεν έχουν αυτή την έντονη κινητικότητα, όπως είναι η σκοποβολή, η τοξοβολία. Εγώ ίδια το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε έχω υπάρξει και αθλήτρια. Βέβαια, μετά από συζητήσεις, όχι απλά έχω πιστεί, έχω πιστέψει ότι είναι και πολύ πιο δύσκολα αυτά τα αθλήματα που είναι στατικά. Δεν βλέπεις κάποια κίνηση και νομίζω ότι απλά κάποιος με κάθεται και... Εντάξει, κάνε εξάσεις το χέρι, ας πούμε, ρίχνει, τελειώσαμε. Πέραν από την πολύ
πρέπει να έχει φοβερή πνευματική διάβγεια, φαντάζομαι, και στην προπόνηση και μετά. Ναι. Μας είπατε ότι χρειάζεται και πολύ καλή σωματική φυσική κατάσταση. Ναι. Οπότε το προτείνετε σε ένα χόμπι, θα έλεγα, μέσα εισαγωγικά για κάποιον ο οποίος είναι σε πιο μεγάλη ηλικία. Βέβαια. Και θέλει να αθληθεί. Μπορεί να μην κάνει αθλητισμό. Ανεπιφύλακτα. Χριστόφορε, ξέρεις, εγώ για σένα δουλεύω. Τώρα εσύ νομίζω ότι έχω βρει. Εσύ με οδηγήσει όμως ένα σωρό αθλήματα. Εγώ σε έφερα και το τόξο εδώ για να σε. Λες. Και η αλήθεια είναι ότι με έχει εντυπωσιάσει το τόξο και θα ήθελα να κάνουμε έτσι 2-3 πράγματα να μας πείτε. Εγώ για δώσω παραπάνω. Για δώσω από. Δεν είσαι τόσο τη κινητικότητα. Λες να είμαι για την τοξοβολία. Έχω μοιοπία όμως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να σας πω ότι. Πολύ ωραία ερώτηση. Ένας Κορεάτης που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής μέχρι κανένα 2 χρόνια πριν, η όρασή του ήταν 20% περίπου. Ακούστε, Χριστόφορε. Βέβαια, αυτοί έχουν, οι Κορεάτες έχουν, το έχουν εθνικό σπορ και το έχουν από το δημοτικό υποχρεωτικό. Υπάρχει στα σχολεία δηλαδή. Ναι. Και οπότε έχουν, οι ρίζες είναι κορεάτικες στις τοξοβολίες. Όχι, όχι, okay. Απλά αυτοί το έχουν σαν εθνικό σπορ. Είναι βέβαια, ναι, οι καλύτεροι αθλητές είναι οι Κορεάτες αυτή τη στιγμή. Και αυτός λοιπόν, όταν το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι πώς καταφέρνεις με 20% μόνο και πας στο βέλος στο κέντρο, αυτός απάντησε, βλέπω ένα κίτρινο, κίτρινο είναι το κέντρο του στόχου, ναι. Βλέπω ένα κίτρινο και στο βάθος, λέει, και το τσί μου, η ενέργεια του, του σώματός μου, λέει στο βέλος να πάει στο κίτρινο και αυτό πάει. Α, ωραία. Εντάξει, αρέσει αυτό. Ναι. Οπότε μέσα σε εισαγωγικά τώρα σε αυτό που λέτε, μπορούν και πάρα πολλά άτομα με κινητικές αναπηρίες και με προβλήματα όρασης να ασχοληθούν. Ακόμα και με προβλήματα όρασης, ναι. Πολύ σημαντικό, Χριστόφορο, αυτό. Ωραία. Δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα. Ναι. Ότι... Και με γυαλιά μπορείς να ρίξεις άνετα. Mm-hmm. Αρκεί να είναι λίγο, να πάει λίγο το γυαλί, να μην σε εμποδίζει, επειδή η στάση είναι τέτοια και ο σκελετός εδώ θα, ναι, πρέπει, να, έχει θα πρέπει να μην είναι κόκαλο ο σκελετός εδώ για να σε εμποδίζει. Αλλιώς μπορείς άνετα. Υπάρχει κάτι σαν μάσκα που φοράνε, κάνω λάθος, που σε υψηλό επίπεδο λίγο. Όχι, η μάσκα χρησιμοποιείται μόνο για αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ένα μάτι, κάνουν με ένα μάτι σκόπευση και δεν μπορούν να κλείσουν το καλό. Το καλό λέμε εμείς το μάτι το οποίο συνδυάζεται με το χέρι. Δηλαδή, όταν είσαι δεξιόχειρας πρέπει να μένει ανοιχτό το δεξί μάτι. Όταν είσαι αριστερόχειρας πρέπει να μένει ανοιχτό το αριστερό μάτι. Αλλά κάποιοι δεξιόχειρες δεν μπορούν να σκοπεύσουν με το δεξί μάτι. Οπότε αναγκαστικά φοράνε αυτό στο αριστερό και αναφήνουν και τα δύο ανοιχτά να σκοπεύουν με το δεξί. Πολύ καλή πάση για ερώτηση εγώ τώρα που σκέφτηκα. ο αριστερόχειρας πλεονεκτεί. Όχι, υπάρχουν ακριβώς τα ίδια τόξα με αριστερόχειρη λαβή και όλα για αριστερόχειρα, δηλαδή είναι ένα αντίστροφο τόξο και έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και το αριστερόχειρα και το δεξιόχειρα. Οπότε ούτε υπερτερεί ούτε μειονεκτικά. Όχι. Είναι, ναι. Είναι καλή παρατήρηση, γιατί σε πολλά αθλήματα βλέπουμε οι αριστερόχειρες υπερτερούν. Ναι. Έχουν τέτοια. Πολλές φορές. Ρεγκίνα, δεξιόχειρες κι εσύ. Ναι. Ωραία. Και εντάξει, να το γνωρίσουμε αυτό το τόξο επιτέλους. Δεν μας αφήσει να το γνωρίσουμε, ρε Μαρία. Εγώ έχω ενθουσιαστεί εδώ πέρα. Θα μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω με το τόξο, μια γνωριμία. Ναι, ναι, εδώ το έχουμε. Ναι, μπορούμε να πούμε. Να περιγράψουμε λίγο το τόξο. Το τόξο, τα σύγχρονα αντίκερτα τόξα αποτελούνται από ένα στέλεχος το οποίο λέγεται διεθνώς Riser και είναι αυτό εδώ το κομμάτι από εδώ μέχρι εδώ. Ωραία. Το οποίο είναι το σώμα του τόξου, ας πούμε, και πάνω σε αυτό τοποθετούνται όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Τα ελάσματα, τα οποία είναι η δύναμη του τόξου, αυτά εδώ, τα δύο ελάσματα, είναι η δύναμη του τόξου. Από αυτά παίρνει τη δύναμη το βέλος. Η χορδή, η οποία ενώνεται στα δύο άκρα των ελασμάτων, η οποία είναι αδιάσταλτη, δηλαδή δεν τεντώνει. Ο πολλής κόσμος θεωρεί ότι η χορδή δίνει τη δύναμη στο βέλος. Και εγώ αυτό νόμιζα. Ωραία, λοιπόν, ορίστε, ναι. Λοιπόν, τη δύναμη τη δίνουν τα ελάσματα. Το λίγισμα των ελασμάτων δίνει τη δύναμη στο βέλος και η επαναφορά τους. Δηλαδή, όλη η δύναμη εξαρτάται από, αυτό, από αυτά εδώ. Ναι. Και όταν θες να δυναμώσεις ή να μειώσεις τη δύναμη του τόξου, έχει κάποια βιδάκια εδώ τα οποία έχουν ένα εύρος, αλλά αν θες να κάνεις μεγάλη αλλαγή, αλλάζεις αυτά εδώ. Ναι. Αυτό εδώ είναι το σκοπευτικό του. Το οποίο μπαίνει και αυτό πάνω στο, στο σώμα του τόξου. Και είναι από διάφορα υλικά και έχει μια τρυπούλα εδώ πέρα με μια τελίτσα που από εκεί σημαδεύεις για να κάνεις τη βολή και πάνω εδώ ρυθμίζεται ανάλογα με την απόσταση, με το βάρος του βέλους και τα λοιπά, έχει κάποια ρυθμιστικά. Ω, ναι. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ που προεξέχει, εδώ. Ποιο. Αυτό εδώ, το βλέπω κάτι αριθμούς εδώ. Κάτι. Αυτό είναι όταν θέλουμε, όταν ας πούμε το βέλος μας σκοπεύουμε και το βέλος μας πάει κάποια εκατοστά πιο κάτω από εκεί που σημαδεύουμε.
ανεβάζουμε το, αυτό γυρνάμε αυτό που είναι μια βίδα που ανεβάζει το σκοπευτικό και ρυθμίζουμε ώστε να πάει το βέλος εκεί που σκοπεύουμε. Είπαμε. Λεπτομέρεια. Έχει πάρα πολύ τεχνολογία το τόξο. Εγώ εντυπωσιάζομαι τώρα γιατί και δεν αυτό είχα δει. Σαν αντίβαρο είναι αυτά το μυαλό. Αυτά είναι ναι, αντένες πλαϊνές και μπροστινή, η οποία με διάφορα βάρη που προσθέτεις εδώ ανάλογα με το τόξο και με τον αθλητή, ώστε να σου κρατάει λίγο ισορροπία να μην κουνιέται πολύ εύκολα. Τα οποία επιτρέπονται από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Ναι, μα τα έχουμε δει και στου Ολυμπιακού Αγώνε. Ναι, βλέπω, ναι, ναι. Μετά θα βγάλουμε φωτογραφίες και εδώ, με το και εδώ έχει ναι, ναι, κάποιες άλλες λεπτομέρειες, διάφορα εξαρτήματα τα οποία βοηθάνε πάλι στη βολή. Ας πούμε, εδώ έχει ένα εξάρτημα το οποίο κάνει κλικ. Το λέμε clicker επειδή κάνει κλικ. Αυτό σου μετράει το μήκος του βέλους, ώστε κάθε φορά να τραβάς με την ίδια απόσταση, οπότε να πάει με την ίδια δύναμη το βέλος. Ναι. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που λέγεται μπουτόν, το οποίο ηρεμεί το βέλος την ώρα που εκτοξεύεται. Γιατί το βέλος με το που πάρει τη δύναμη από τη χορδή, αρχίζει και λυγίζει και φεύγει έτσι. Οπότε, έχει παλώμενη κίνηση. Ναι, ναι, γιατί από την αδράνεια αυτό μέχρι να ξεκινήσει μαζεύεται και μετά φεύγει. Τι υλικό είναι το βέλος? Το βέλος είναι αυτό το συγκεκριμένο. Μεταλό. Είναι σωλήνας από αλουμίνιο πολύ λεπτός, ντυμένος με ανθρακονήματα. Ωραία. Εγώ θέλω να το δω τώρα, ξέρετε, μπορώ να... Είναι πολύ ελαφρύ. Μήπως τελικά εσύ θα ξεκινήσει το εξοβολία και όχι εγώ πρώτη? Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ναι. Πώς φεύγει αυτό το πράγμα? Είδες. Με τόση δύναμη. Και έχει εδώ τα φτεράκια που λέω εγώ. Ναι, τα φτεράκια αυτά. Σε τι χρησιμεύουν? Για να μπορώ να το ισορροπούν να πάει ευθεία το βέλος. Αλλιώς μπορεί να φύγει και να κάνει τέτοια στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και συγχρόνως αυτά εδώ τα φτεράκια, αυτά τα συγκεκριμένα, είναι καμπύλα ώστε να δίνουν και μία περιστροφή από τον αέρα όπως φεύγουν. Γιατί το βέλος όπως φεύγει έτσι, αν περιστρέφεται, αρχίζει και ηρεμεί. Ναι. Πόσες λεπτομέρειες έχω. Είδες, είναι πολύ τέτοιο. Εγώ δεν. Και βέλη χωρίς. Για πες μας, Ρεγκίνα. Για πες, Ρεγκίνα. Ναι. Και βέλη χωρίς φτερά. Ναι. Που κάνουν, φεύγουν ακριβώς οι ίδιοι. Τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να τσεκάρουμε το τόξο. Α, υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία που ελέγχει. Μια διαδικασία ώστε να ελέγξουμε το τόξο. Δηλαδή, για να ρυθμίσεις το τόξο σε όλα αυτά τα διάφορα εξαρτήματα, ρίχνεις βέλη χωρίς φτερά. Οπότε, αν τα βέλη χωρίς φτερά πάνε σχεδόν ίδια με τα φτερά, εντάξει, αν αρχίζουν και κάνουν τέτοια, σημαίνει ότι θέλει ρυθμίσεις το τόξο. Μάλιστα. Ναι, κάποιος πρέπει να το τεστάρει το εργαλείο. Τι έτσι. Φαντάσου, Χριστόφορε, τώρα τη διαδικασία αυτή που μας λέτε. Πώς θα το πω τώρα, όπως ο κυνηγός με το όπλο, όπως οποιοδήποτε αθλητής, ας πούμε, με το. Ναι, δεν είναι. Το αντικείμενό του. Όπως όλοι. Πώς δένεσαι έτσι. Όπως ο τενίστας με τη ρακέτα, θα πάει, θα ρυθμίσει τη δύναμη του πλεκτού του. Θα πάει, θα κοιτάξει αν είναι φερμένο. Θα βάλει τα αντικραδασμικά του. Και εμείς έχουμε διάφορα αντικραδασμικά. Ας πούμε, αυτό εδώ είναι αντικραδασμικό. Υπάρχουν αντικραδασμικά που μπαίνουν πάνω στα ελάσματα. Έχει πολλά. Ο καθένας όρεξη να έχει. Έχω σοκαριστεί. Νόμιζα ότι ήταν πολύ πιο απλό το. Το κυνήγι, φαντάζομαι, αυτό σκοτώνει έτσι το βέλος. Να πούμε για το κυνήγι. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει το Ολυμπιακό τόξο και το συνδέουν με το κυνήγι. Καταρχήν να πούμε ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται το κυνήγι με τόξο. Σε άλλες χώρες επιτρέπεται? Ναι. Ναι. Σε εμάς απαγορεύεται. Δεν ξέρω το λόγο. Βλέπουμε κυνηγούς, μόνο με ελικόπτερα δεν κυνηγούν, αλλά με τόξο απαγορεύεται. Ναι, με τόξο δεν ξέρω γιατί. Αυτό δεν το γνώριζα. Αλλά απαγορεύεται. Πάντως αυτό το τόξο. Ξέρω, άμα δεν ξέρετε εσείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά σε άλλες χώρες επιτρέπεται όμως, έτσι. Ναι. Στη Γαλλία, ας πούμε, στην Αμερική, στην Αγγλία επιτρέπεται. Μάλιστα. Ναι. Αυτά εδώ είναι κυνηγητικά βέλη. Αθλητικά βέλη. Τα κυνηγητικά βέλη είναι εντελώς διαφορετικά. Α, ωραία. Επίσης, αυτό το τόξο είναι πολύ άβολο για κυνήγι. Συνήθως πάνε για κυνήγι ή με παραδοσιακό, που μοιάζει με αυτό, ή με σύνθετο τόξο, το οποίο είναι πολύ δυνατό, πολύ δυνατότερο από αυτό, αλλά βάζεις λιγότερη δύναμη. Ναι. Όταν το τραβάς. Γιατί έχει μοχλούς, υπομόχλια, ράουλα και αυξάνει τις δυνάμεις. Εσείς, κατά τη γνώμη σας, τώρα, εμείς και το αναφέραμε, καλώς απαγορεύεται? Θεωρώ ότι η απαγόρευση έχει γίνει επειδή είναι αθόρυβο όπλο και θα μπορούσαν να κυνηγούν παράνομα. Ναι. Σε περιόδους που δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εμείς έχουμε και μια τάση να είμαστε. Ναι, θεωρώ. Εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ υπέρμαχος του κυνηγιού. Εντάξει, δεν με νοιάζει αν κυνηγάν κάποιοι, αλλά εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Ναι, και ίσως και σαν άθλημα μετά
Χάνει και λίγο την έγκλη του, έτσι. Ναι, τον... εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό είναι προσωπικό στον καθένα. Αλλά... είναι υποκειμενικό. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω άλλο πράγμα. Για πες, μη σε σχέση με τον κινηματογράφο, το ξέρεις, με αυτά που ασχολούμαι, θέλω να το ρωτήσω. Επειδή βλέπουμε πάρα πολλές φορές έτσι σε ταινίες, ξέρετε, με βέλη, με τόξα και αυτά, αυτό τελικά κάνει καλό ή όχι στο άθλημα και στο τόξο γενικότερα? Δεν θεωρώ ότι επηρεάζει το άθλημα, πέρα από το ότι κάποια παιδιά έρχονται στο σύλλογο και θεωρούν ότι μπορούν να ρίξουν 32 βέλη το δευτερόλεπτο. Νομίζουν ότι είναι στο Matrix, ας πούμε. Και νομίζουν ότι θα πετύχουν και το στόχο. Ναι. Και όταν δεν γίνεται αυτό, απογοητεύονται. Μόνο αυτό κατά τα άλλα. Ότι δημιουργεί δηλαδή φιλοδοξίες πολύ μεγάλες, μη ρεαλιστικές. Ναι, όχι. Το παιδάκι θεωρεί ότι αφού το βλέπει και γίνεται έτσι, μπορεί και αυτό να το κάνει. Και τελικά έρχεται στο σύλλογο και βλέπετε ότι το τόξο είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Mm-hmm. Με πολύ προπόνηση, με πολύ κόπο, με πολύ αυτοσυγκέντρωση, με πολύ αθλητισμό. Σοκάρεται και λέει, οχ, τι, πού ήρθα τώρα εδώ. Δεν είναι όλο άλματα και βάζω πέντε βέλη ταυτόχρονα και τα ρίχνω. Νομίζω παράδοση γενικότερα, έτσι. Δηλαδή η τοξοβολία, όπως μας είπατε και πριν, έχει τεράστια ιστορία και από την Κορέα, από την Ιαπωνία. Είναι μια παράδοση που πρέπει να ακολουθείτε και μια ερωτηλεστία. Δεν είναι ξαφνικά σου μπήκα σε ένα χώρο, πήρα το τόξο και άρχισε. Και όπως και κάθε άθλημα. Ναι. Δηλαδή και το κάθε άθλημα, ακόμη και το να βάλεις δυο παπουτζάκια να πας να τρέξεις, θα πρέπει πρώτα να κάνεις την προθέρμανσή σου, να ετοιμαστείς, να δεις τι παπούτσι θα φορέσεις. Δεν μπορείς να πας με το άρβελο για τρέξιμο, ας πούμε. Σωστά. Έχει μια. Θα πρέπει να κάνεις τις ανάλογες διαδικασίες. Αυτό είναι άθλημα κιόλας, έτσι. Αν είναι κάτι απλό. Εντάξει, δεν θα έχει και. Ουσία. Βράβο. Σίγουρα δεν θα έχει ουσία και εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα αθλήματα, τα ατομικά αθλήματα, θα το ξαναπώ, είναι παρεξηγημένα. Ναι, εντάξει, ίσως τα φοβόμαστε περισσότερο. Δεν και υπάρχει και προβολή. Δεν είναι Χριστόφορε. Δεν υπάρχει προβολή, αυτό που λέγαμε. Δεν υπάρχει προβολή και δεν γνωρίζουν και οι γονείς. Το ξαναλέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι. Εδώ είναι το μέλλον. Έτσι, θέλετε κι εσείς τα νέα τα παιδιά να ασχοληθούν. Προφανώς. Υπάρχει ένας φόβος, τώρα το τόξο, βλέπουν αυτή τη διαδικασία και δεν υπάρχει έτσι μια. Ναι, το βασικό είναι ότι δεν γνωρίζουν το τι είδους άθλημα είναι το τόξο, η τοξοβολία. Δεν το γνωρίζουν. Mm. Θεωρούν αυτό ότι κάθεσαι εκεί σε ένα μέρος και πετάς βελάκια, ας πούμε, και σκοτώνεις μύγες. Δεν είναι έτσι. Και συνδυαστικά, αν δεν κάνω λάθος, και είναι και άλλα σπορ που περιλαμβάνουν τοξοβολία. Διαθλό, τριαθλό. Ναι, εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Στο χιόνι, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν διάφορα, ναι. Και υπάρχουν και διάφορα πρωταθλήματα ανά τον κόσμο, ανά χώρες, που δεν είναι διεθνή πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν αθλήματα field. Δηλαδή. Πίστας. Όχι, αγρού. Α. Που περπατάς, είναι στημένοι κάποιοι στόχοι που δεν ξέρεις τι απόσταση είναι. Περπατώντας το μονοπάτι, βρίσκεις το στόχο και είσαι υποχρεωμένος να ρίξεις χωρίς να ξέρεις την απόσταση, χωρίς να έχεις προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και τέτοιο πρωτάθλημα. Σαν μίνι δοκιμασίες, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι, υπάρχει πρωτάθλημα που μπαίνει ένα. Αυτό είναι από τη Μογγολία, ας πούμε. Βάζεις μια σημαία ξαπλωμένη κάτω και εσύ από απόσταση που δεν την έχεις μετρήσει προσπαθούν όλοι να πάνε το βέλος τους πιο κοντά στη σημαία, ας πούμε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον που ακούγονται όλα. Ναι, πολύ ωραία. Και στο χιόνι που βλέπω, εγώ επειδή παρακολουθώ γενικά αθλήματα, μπορεί να μην ξέρω τι γίνεται, αλλά στο Eurosport και στα όλα αυτά τα κανάλια που δείχνουν αθλήματα όλη μέρα και όλη νύχτα, βλέπω πετυχαίνουν συνέχεια τώρα, ειδικά το χειμώνα, πετυχαίνουν συνέχεια σκι με, ναι, υπάρχουν, με στόχους. Υπάρχουν, είναι συνδυασμός δηλαδή συνδυασμός. Αυτό. Συνήθως βέβαια το σκι είναι με το όπλο. Αλλά το διαθλό, αλλά γίνονται και αγώνες, χωρίς να είναι διεθνής, να υπάρχει διεθνές πρωτάθλημα, αλλά γίνονται αγώνες και τέτοιοι αγώνες, ναι. Mm-hmm. Στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, γιατί βλέπω, παρακολουθώ όπως είπα και πριν, και βλέπω χορηγούς, βλέπω τεράστια εμβέλεια. Ναι. Η Τουρκία στη γειτονιά μας είναι πολύ ανεβασμένη, η Ιταλία, ναι. Η Τουρκία κάνει τουλάχιστον 10 στην Ατάλεια. 10 διεθνή meeting με χορηγό μια σοβαρή αυτοκινητοβιομηχανία της Κορέας. Mm-hmm. Με έπαθλα τεράστια, πρώτη θέση 20.000 ευρώ και τέτοια. Mm-hmm. Και αν τώρα που είπατε Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, ο πρωταθλητής μας, ο Έλληνας, ο Χρήστος ο Αερικός, στην Τουρκία ήταν η δεύτερη θέση στο παγκόσμιο. Έκανε το παγκόσμιο η Τουρκία. Και αυτό δεν θα το πούμε λίγο γρήγορα, γιατί είναι στο, ναι, ο Ερικός στο σύνθετο τόξο, όχι στο Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Ο επόμενος από αυτόν είναι πολύ μακριά, Έλληνας. Mm-hmm. Και έχει πάρα πολλές διακρίσεις και έκανε και ένα πανελλήνιο πάλι μετά την Τουρκία. Έκανε και άλλο πανελλήνιο, ρεκόρ, ανέβηκε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ καλός.
Η πρόκληση στις Ολυμπιάδες πάει με βάση τη βαθμολογία, την κατάταξη, τα Μπαίνει ένα όριο, όποιος φέρει από αυτό το όριο και πάνω μπορεί να συμμετέχει και υπάρχουν μετά και προολυμπιακά τουρνουά, στα οποία λέει η Ολυμπιακή Επιτροπή ότι αν τερματίσεις τη δεκάδα από αυτό το τουρνουά, παίρνεις το εισιτήριο να πας στην Ολυμπιάδα. Και ένας συναθλητής από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν ο Αλέξου Καραγεωργίου, ήταν για μένα θεωρητικά μέσα για κάτι χιλιοστά βαθμών και για χιλιοστά, γιατί όταν ισοβαθμούν δύο αθλητές στην τοξοβολία ρίχνουν ένα βέλος και όποιος πάει πιο κοντά στο κέντρο κερδίζει. Αυτό λέγεται shoot-off. Ναι. Οπότε αυτά τα χιλιοστά πάντα που πήγε στο shoot-off ο Αλέξης και έχασε για μισό χιλιοστό με το διαβήτη, το βέλος του ήταν. Α, τόσο καλά. Και έχασε την Ολυμπιάδα για. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε. Έχουμε μέλλον. Μέλλον για το Τόκιο, δηλαδή έχουμε ελπίδες να πάμε. Ναι, και έχουμε και πολλά νέα παιδιά, ευτυχώς. Όχι μόνο στα Γιάννενα, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ναι, Ρεγκίνα, θα εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή, προσεκτική. Ακούει στην προπόνηση, εξελίσσεται πολύ καλά. Τη βλέπω, έχουμε Ευαγγελία νούμερο 2. Μακάρι. Και μακάρι να συμμετάχει στις τόσες Ολυμπιάδες όσο η Ευαγγελία. Γιατί όχι, είναι πολύ συγκροτημένη, δεν είπε στην αρχή μόνη της. Πρώτα περιμένω να πάω στα παντελή πρωταθλήματα. Είναι. Βήμα, η αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορούμε. Και πού μπορούμε να σας βρούμε τώρα αυτό, να το μπράβο. Πούμε και αυτό. Στο πανεπιστημιακό στάδιο. Έχουμε γραφεία κάτω από τις και προπονητήριο κλειστού χώρου, βέβαια πολύ περιορισμένο. Κάτω από τις κερκίδες του Πανεπιστημιακού Σταδίου. Γράφουμε απ' έξω το όνομα του Συλλόγου Πρωτοπόρος Όμιλος Μοντέρνων Αθλημάτων. Και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8, γίνεται η προπόνηση. Ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει από εκεί. Ακριβώς. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε και εμείς. Όπως λέω πάντα, κάνουμε. Θα κάνουμε και τον μεσάζοντα, και τον μεσάζοντα, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί και μαζί μας. Να πείσετε να έρθει μια φορά. Εσύ, συγγνώμη, περίμενε τώρα, θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Με έχεις ξεκινήσει με τζούντο. Δεν έχουμε προλάβει να πάμε στο τζούντο. Μετά με πήγες στο πινκ-πονγκ, τώρα θα με πας στην τοξοβολία. Εγώ προσπαθώ να πω. Στο μπάσκετ με το φίλο μας τον Νίκο τον Τουρκιά. Στο μπάσκετ δηλαδή κάναμε θράψη, ναι, είπαμε. Ναι, μία πού θες να πάμε, πού πες μου, τι αθλητής να προσπαθώ. Κάνω. Εικοσάθλο, όπως λέγεται. Εγώ προσπαθώ να βρω το κατάλληλο άθλημα τόσο καιρό για σένα. Λοιπόν, και είμαι σίγουρη ότι το έχω εντοπίσει. Τοξοβολία θα κάνεις. Τοξοβολία θα κάνω. Ναι. Κοίτα, δεις, υπάρχει και άλλες ασχολίες. Πρώτον είναι Ιαπωνικό. Τι θες, δηλαδή, άλλο, πού να σε πάω. Εντάξει, ναι, όχι, ότι έχει παράδοση στην Ιαπωνία, έχει. Έτσι, ναι. Δεν χρειάζεται όλη αυτή η προπόνηση που μπορεί να θέλει ένα άθλημα όπως το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, με τόσο πολύ αερόβιο και αυτά. Δεν θα τρέχω πολύ, αυτό θες να πεις. Ναι. Δεν ήθελα να σου το πω έτσι, αλλά μόνο ένα ζέσταμα αρκεί, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποιες ειδικές προπονήσεις ώστε να δυναμώσει τουλάχιστον το σώμα από τη μέση και πάνω. Δηλαδή, έχω πρόβλημα με τους γύρους, να ξέρετε. Τι είναι με τους γύρους. Δεν θέλω 30 γύρους, ας πούμε, να τρέχω την ημέρα. Όχι, δεν θα τρέχεις, να κάνεις ένα ζέσταμα. Αυτό εντάξει. Ένα ζέσταμα και απλά θα προσπαθείς να δυναμώσεις ώστε να αυξήσεις τη δύναμη να πάει πιο ευθυβόλα το βέλος. Αυτό. Ναι. Τώρα, όσο αντέχεις να δυναμώσεις, τόσο καλύτερα θα πάει το βέλος. Και βέβαια δεν εξαρτάται πάντα από τη σωματική διάβαση. Είναι και πολύ εγκεφαλικό. Ναι. Είδες, εγώ γι' αυτό θέλω να σε πάω εκεί, εσύ, τι. Γι' αυτό. Καλά, θα πάμε και εκεί. Έτσι, μπράβο. Έχουμε. Ότι εγώ ξέρεις, έχω πάει παντού μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής μόνο μπάσκετ πήγαμε. και αυτό εκτός κάμερας. Εκτός κάμερας και με. Τέλος πάντων. Θα τα κάνουμε όλα. Μία βολή στις 15. Λοιπόν, ξέρεις τι θα σου κάνω εσένα. Θα μας ακούν οι γονείς μου από τη τηλεόραση, οπότε κάνω σε μέσω live streaming. Όταν ξανακατεύω Αθήνα, όποτε ξαναέρθουν οι γονείς μου από Αθήνα, θα φέρουν τα μετάλλια που έχω για να σου αποδείξω ότι κάποτε υπήρξα κι εγώ αθλητής. Βέβαια σε άλλο άθλημα. Άσχετα αυτά. Κολύμβηση. Μας έχεις βγει στο ping pong ότι έκανες. Μας βγαίνεις τώρα στην κολύμβηση. Κολύμβηση έκανα, λοιπόν, να πούμε. Κρυφό ταλέντο ο Χριστόφορος. Κάθε φορά που λέμε ένα σπορ, μας εμφανίζει και παίρνει ένα μετάλλιο. Κοίταδες, εγώ πιστεύω ότι προπονείται κρυφά και θα μου εμφανιστεί καμιά φορά. Και από εκεί πέρα έχουμε και τα γνωστά κάτι τάβλη και αυτά είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν είναι Ολυμπιακά αθλήματα αυτά. Έχω δηλώσει εγώ ότι ο στόχος δεν είναι τόσο του ενεργητικού αθλητισμού, γι' αυτό προσπαθώ να τον.
Όλα αυτά. Λοιπόν, πλατιάσαμε όμως. Πλατιάσαμε, ναι, 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 εντάξει. Θα στα φέρω τα μετάλλαγα αυτή όμως να δεις τις κολύμβησεις. Περιμένω. Ναι, ναι. Ή άμα κάνουμε σχετικό θέμα με την κολύμβηση. Περιμένω. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει όπως ξέρεις, γι' αυτό πρέπει να ανασκοπωθούμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη και την Ρεγκίνα που ήταν μαζί μας σήμερα. Ναι, και εμείς ευχαριστούμε. Και σας ξαναπεριμένουμε, μας ενθουσιάσατε. Νομίζω θα πάμε. Εγώ έχω ενθουσιαστεί και μόνο με το. Θα δεσμευτούμε δηλαδή ότι θα πάμε με κάμερα στο χώρο τους κάποια στιγμή που θα μπορούμε να κάνουμε τοξοβολία. Να ρίξουμε κιόλας, γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να ρίξουμε. Εάν δεν ρίξει ο Χριστόφορος, ναι, εγώ δεν πάω. Αν πάμε, θα ρίξουμε. Εσύ να ρίξεις, να ρίξω κι εγώ. Τι, βέβαια, βέβαια. Κι εγώ, ναι. Απλά θα είμαστε μόνοι μας. Και δεν θα αναλωσάσουμε, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει το. Έτσι κι αλλιώς τηρούμε πάντα τις κανόνες ασφαλείας. Εγώ θέλω να βάλουμε το μήλο αυτό, Το μήλο θα αργήσει λίγο, αλλά εντάξει. Πάντα εγώ θέλω υψηλούς τόχους. Θες ο Γουλιέλ Μοτέλβες, δεν θα κάνεις. Λοιπόν, ό,τι χρειάζεται, η εκπομπή μας είναι ανοιχτή, θα το πούμε. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλοι έχετε. Έχουμε τώρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 17 με 19 Φεβρουαρίου. Στον Ναύπλιο. Άμεσα. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία από εμάς. Να είστε καλά. Η Ρεγκίνα δεν συμμετέχει ακόμα στο. Δεν συμμετέχει γιατί στο πρωτάθλημα συμμετέχουν από ανδρών γυναικών και νέων γυναικών και νέων ανδρών. Ναι. Και η Ρεγκίνα ακόμη είναι στα πιτσίρικα. Μικρότερη. Δεν πειράζει. Θα έχει άλλες ευκαιρίες. Ναι. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή έτσι υπομονή στη Ρεγκίνα να προπονείται για να μας κάνει περήφανους. Σε λίγα χρόνια, στο άμεσο μέλλον. Και σε εσάς καλή επιτυχία και γιατί έχει να μας φέρετε ένα μετάλλιο σε ένα μήνα, να σας ξανάρθουμε με τα μετάλλια. Ευχαριστούμε για την ευχή σας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε. Μαρία, να σας ευχαριστήσω και εσένα που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ.